ποτέ ένας άντρας που είχε 3 γιους. Τον πιο μικρό από αυτούς τον έλεγαν Χαζούλη και τον περιφρονούσαν και τον κορόιδευαν και σε κάθε ευκαιρία τον παραγκόνιζαν. Έτυχε μία φορά ο μεγαλύτερος να θέλει να πάει στο δάσος να κόψει ξύλα και σαν ξεκίνησε του έδωσε μαζί του η μητέρα τους ένα ωραίο αφράτο σφουγγάτο και ένα φλασκί κρασί για να μην υποφέρει από πείνα και δίψα. Όταν έφτασε στο δάσος, συνάντησε ένα γέρικο κρυζομάλικο ανθρωπάκι που τον καλημέρισε και του είπε «Δώσε μου ένα κομμάτι από το σφουγγάτο που έχει στο σακούλι σου και άσε με να πιω μια γουλιά από το κρασί σου. Είμαι τόσο πεινασμένος και τόσο διψασμένος». Ο έξυπνος γιος όμως απάντησε «Αν σου δώσω το σφουγγάτο μου και το κρασί μου, τότε εγώ δεν θα έχω. Τράβα το δρόμο σου». Και συνέχισε. Αφήνοντας το γεροτάκι ξύξυλο, συνέχισε το δρόμο του. Μα σαν ξεκίνησε να κόβει ένα δέντρο, δεν άργησε πολύ και ξαστόχησε. Και το τσεκούρι του χτύπησε το χέρι, έτσι που έπρεπε να γυρίσει πίσω να τον γιατροπονέψουν. Αυτό όμως είχε προκληθεί από τον γκριζομάλι ανθρωπάκο. Αργότερα, κίνησε και ο δεύτερος γιος για να πάει στο δάσος και η μητέρα τους του έδωσε, όπως και στο μεγαλύτερο, ένα καλοφουσκωμένο σφουγγάτο και ένα φλασκί με κρασί. Στο δρόμο, συνάντησε και αυτό το γέρικο γκριζομάλικο ανθρωπάκι που τον παρακάλεσε επίσης να του δώσει λίγο από το ψωμάκι του το σφουγγάτο και λίγο κρασί. Αλλά και ο δεύτερος γιος απάντησε σαν τον πρώτο. «Ό,τι και αν σου δώσω θα μου λείψει εμένα. Τράβα λοιπόν το δρόμο σου». Και άφησε και αυτός σύξυλο το γεροντάκι και προχώρησε. Η τιμωρία όμως δεν άργησε να έρθει. Δεν πρόλαβε να ρίξει μερικές τσεκουριές στο δέντρο, χτυπά το πόδι του με το τσεκούρι, έτσι που έπρεπε να τον κουβαλήσουν στο σπίτι του. «Τότε», είπε και ο Χαζούλης, «πατερά, άσε με και μένα να πάω μια φορά στο δάσος και να κόψω ξύλα». Απαντά ο πατέρας, «τα αδέρφια σου πήγαν και έπαθαν ζημιά. Άσε καλύτερα, δεν κάνεις εσύ γι' αυτό». Ο Χαζούλης όμως παρακαλούσε τόσο πολύ, ώσπου στο τέλος εκείνος του είπε, «άντε λοιπόν, άντε, κι ίσως αν πάθεις καμιά ζημιά να γίνεις και πιο έξυπνος». Η μητέρα τους λοιπόν του έδωσε ένα ψωμάκι, ένα σφουγγάτο χτυπημένο με νερό και ψημένο στη στάχτη και μαζί ένα φλασκί με ξυνισμένη μπύρα. Σαν έφτασε στο δάσος, συνάντησε και αυτός το γέρικο γκριζομάλικο ανθρωπάκι. Το χαιρέτησε και του είπε, «Αχ, δώσε μου ένα κομμάτι από το σφουγγάτο σου και μία γουλιά από το φλασκί σου. Είμαι τόσο πεινασμένος και διψασμένος». Και απαντά ο Χαζούλης, «έχω μόνο ένα σφουγγάτο με νερό και ψημένο στη στάχτη και ξυνισμένη μπύρα. Αν σου κάνουν, τότε έλα, ορίστε, έλα να κάτσουμε να φάμε». Κάθισαν λοιπόν και όταν ο Χαζούλης πήγε να βγάλει το στάχτο σφουγγάτο του, έβγαλε μία πεντανόστιμη ομελέτα με πατάτες και η ξυνισμένη του πύρα είχε γίνει καλό κρασί. Έτσι έφαγαν και ήπιαν και μετά είπε το ανθρωπάκι, «επειδή έχεις καλή καρδιά και μοιράζεσαι με χαρά τα πράγματά σου με άλλους, θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Εκεί, λίγο πιο κάτω, στέκεται ένα γέρικο δέντρο, κόψτο και στις ρίζες του θα βρεις κάτι». Μετά το ανθρωπάκι τον αποχαιρέτησε. Ο Χαζούλης πήγε εκεί, έκοψε το δέντρο και όπως αυτό έπεσε, είδε να κάθεται στις ρίζες του μία χήνα που τα φτερά της ήταν από καθαρό χρυσάφι. Τη σήκωσε, την πήρε μαζί του και πήγε σε ένα πανδοχείο για να περάσει τη νύχτα. Ο ξενοδόχος είχε 3 κόρες. Αυτές είδαν τη χήνα και περίεργες όπως ήταν, αναρωτήθηκαν τι είδους θαυμαστό πουλί ήταν αυτό και ήθελαν πάρα πολύ ένα πουλί από αυτά για τα χρυσά φτερά της. Η μεγαλύτερη σκέφτηκε, «θα βρω μια ευκαιρία να τραβήξω ένα φτερό». Και όταν ο Χαζούλης βγήκε για μια στιγμή έξω, άρπαξε τη χήνα από το φτερό, αλλά δάχτυλα και χέρι έμειναν κολλημένα πάνω της. Σε λίγο ήρθε και η δεύτερη και δεν είχε και εκείνη άλλο στο μυαλό της από το να πάρει ένα χρυσό φτερό από τη χήνα. Μόλις όμως ακούμπησε την αδερφή της, κόλλησε και αυτή. Στο τέλος ήρθε και η τρίτη
για τον ίδιο σκοπό. Και οι άλλες δύο τις φώναξαν. «Μη, μείνε μακριά μας, για όνομα του Θεού, μείνε μακριά!»